Κοντά μας ο Γιώργος Μιμίκος με ένα εξαιρετικό καλεσμένο. Βεβαίως μία ημέρα πριν και το μεγάλο παιχνίδι του Όφη με τον Άρη. Εδώ θα το αποκωδικοποιήσουμε, θα το διαγραφήσουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Με έναν άνθρωπο που πραγματικά, αν και είναι η φράση κλισέ, είναι ο πλέον ειδικός, διότι ο Γιάννης Χατζηνικολάου που έχουμε απόψε μαζί μας, εκτός από το ότι έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια με τον Άρη, σαν προπονητής έχει δουλέψει και στον Όφη και με τον Άρη. Και στον Άρη, βέβαια. Βέβαια. Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δύσκολο παιχνίδι, το αυριανό. Νομίζω είναι δύο ομάδες με παρόμοια δυναμική και χαρακτηριστικά. Και νομίζω η έδρα τους είναι που κάνει πάντα τη διαφορά. Αυτή τη φορά όμως Όφη υποδέχεται τον Άρη. Ναι, αν αναλογιστούμε ότι ο Όφη στο φετινό πρωτάθλημα έχει μια πολύ καλή παρουσία, ειδικά στο γιατί κουλέ. Εκτός από την παρουσία την αγωνιστική που είναι πολύ καλή φέτος. Θα έχει και την συνδρομή του κόσμου που πάντα εδώ στο Ηράκλειο είναι πολύ σημαντική για ένα θετικό αποτέλεσμα του Όφη. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα που όπως είπαμε και πριν με τα ίδια χαρακτηριστικά είναι δύο ομάδες που δεν κλείνονται, παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο, μεσοεπιθετικά και οι δύο ομάδες είναι σε καλή κατάσταση και εύχομαι να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και είναι Λευτέρη, να πούμε, πρώτη αγωνιστική δεύτερου γύρου. Το πρωτάθλημα, άλλωστε, είναι πιο σύντομο. Φέτος θα υπάρξουν και play-off. Και βέβαια, λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι που θα γίνει εμβόλυμα, Όφη Παναθηναϊκός την Τετάρτη. Δηλαδή, ο Όφη έχει δύο σερί πολύ δυνατά παιχνίδια. Τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, ο Γιάννη Χατζηνικολάου έχει και την ατυχία ο Όφη, Λευτέρη, να έχει δύο παίχτες μείον πολύ σημαντικούς. Ναι, ναι. Εκτός από τον Μεγιάδο προέκυψε και ο τραυματισμός του Ναμπή. Ναι, ναι. Είναι. Ο Μεγιάδο το είδαμε πολύ σύντομα από το διάστημα που έχει μείνει έξω ότι στο χώρο εκείνο ο Όφη δυσκολεύεται. Η παρουσία του ήταν πάρα πολύ σημαντική στη φετινή πορεία του. Μπορεί όντως να αποτελέσει έτσι βαρύδι έχει για μια ομάδα ένας παίχτης. Δηλαδή αυτό λένε πολύ. Λείπει ένας παίχτης. Το δεν μπορείς να κρατηθείς στα μετώπιστα. Το καλό με τον Όφη φέτος είναι ότι έχει φτιαχτεί και είναι δομημένη η ομάδα έτσι ώστε να είναι ομάδα και όχι αποκλειστικά σε ένα ή δύο παίχτες. Σωστά. Σε όλα τα παιχνίδια φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά το ότι η παρουσία του Όφη είναι η ομάδα και όχι ένας ή δύο παίχτες. Mm-hmm. Δεν ξέρω όμως αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή έκπληξη και στο Γιάννη και σε ένα Λευτέρη. Τι μας έχεις ετοιμάσει. Και στους φίλους του Όφη. Ξέρεις ότι μου αρέσουν αυτές οι εκπλήξεις. Έστω στο σύντομο χρόνο, γιατί ξέρω ότι μας πιέζει. Δεν ξέρω αν έχουμε συνδεθεί ήδη και μπορούμε να μιλήσουμε με Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι μπορούμε, ναι, να μιλήσουμε. Να πάμε Κατερίνη τηλεφωνικώς. Εκεί μας περιμένει ένας παίκτης που έγινε πολύ αγαπητός στον κόσμο του Όφη, προερχόμενος από τον Άρη. Είναι ο Μπάμπης ο Μουστακίδης. Α, μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Μουστακίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Παίξατε μαζί στον Άρη με τον Γιάννη του Χατζηνικολάου, έτσι. Και ναι. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. 5 χρόνια. Ναι, 5-6. Ναι, 5-6, Μπάμπη μαζί. Ξέρω, ναι, ναι. Ξέρω ότι και οι δυο σας, όταν παίζει ο Φιάρης, αισθανόσαστε λίγο περίεργα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Υπάρχει σίγουρα σεβασμός και εκτίμηση απέναντι και στις δύο ομάδες, γιατί δεν μπορείς να ξεχάσεις όλα αυτά που πέρασες και σίγουρα δεν μπορείς να το πω έτσι, όχι να προνοήσεις, αλλά δεν μπορείς να μην αμοιβαία η εκτίμηση αυτή και στον κόσμο που εισπράξαμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Από τότε που παίζαμε εμείς, οι αναμνήσεις παραμένουν, αλλά οι ομάδες συνεχίζουν. Και να είμαστε πάλι μπροστά σε ένα παιχνίδι οφιάρι. Πώς το βλέπετε το παιχνίδι εκεί με τα μάτια της Βόρειας Ελλάδας, γιατί σίγουρα ξέρετε, ναι, το στρατόπεδο του Άρη και το τι γίνεται στον Άρη το ξέρετε καλύτερα εσείς τώρα που είσαστε και πιο κοντά. Ναι, επειδή άκουσα και λίγο τον Γιάννη μου μιλούσε, είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες βρίσκονται περίπου, να το πω έτσι, στο ίδιο σημείο ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Είναι σε καλό φεγγάρι, να το πω έτσι απλά. Σίγουρα είναι ένα κομβικό παιχνίδι στο ξεκίνημα του δευτέρου γύρου. Αυτό που ευελπιστώ και περιμένουμε όλοι είναι ότι θα δούμε ένα θεαματικό παιχνίδι γρήγορο, γιατί και οι δύο ομάδες με στα ψηφιδικά, όπως είπε ο Γιάννης, έχουν την ικανότητα να δώσουν ένα τέτοιο παιχνίδι.
Πιστεύω τα πάντα θα κρυθούν στις αδυναμίες που έχουν και οι δύο ομάδες μεσαμυντικά, στα κάποια επιμέρους λάθη ατομικά, ίσως πιο τυχερός και σίγουρα πιο αποτελεσματικός θα πάρει το παιχνίδι. Τώρα αν το παιχνίδι η λύση έτσι που να πάρει ο καθένας από ένα βαθμό, πιστεύω περισσότερο ικανοποιημένο θα αφήσει τον Άρη και λιγότερο τον Όφη. Σίγουρα αν θα γίνει αυτό. Σίγουρα θα είχαμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα, Λευτέρια. Βέβαια, θέλω να τον ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μουστακίδη. Να είστε καλά. Ευχόμαστε αύριο να γίνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Έτσι. Αύριο τα υπόλοιπα για τον Πάπη Μουστακίδη στις αθλητικές ιστορίες. Βέβαια. Εφημερίδα Νέα Κρήτη αύριο. Είμαστε χαίροι που θα το απολαύσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τα είπε όλα ο Μπάμπης. Πηγαίνει και συχνά στο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη και βλέπει τα παιχνίδια του Άρη, αλλά έχει και συνέστημα για τον Όφη. Ο Όφη όμως, Γιάννη Χατζηνικολάου, το ερώτημα είναι, νομίζω, ότι αν μπορεί να προλάβει και να μπει στο τρένο της εξάδας στα play-off, όλοι εκεί έχουν βάλει τον πήχη. Ειδικά οι φίλαθλοι που ενθουσιάζονται, όπως καταλαβαίνεις, όταν βλέπουν μια τόσο καλή ομάδα. Είναι πολύ κοντά. Φέρνοντας θετικά αποτελέσματα τώρα γρήγορα αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι πολύ κοντά. Ο Όφη να διεκδικήσει την εξάδα. Άλλωστε, σε όλο το διάστημα, όλο το πρώτο γύρο είναι εκεί. Δεν ξέρω αν και οπότε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου αντιπροσωπεύει κατά κάποιο τρόπο και αυτό του δεύτερου. Θα μου πείτε, δεν έχει καμία σχέση. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Έχουμε δει και τις ανατροπές να γίνονται. Όχι αλλά πάντα. Είναι ένα καλό στοιχείο όμως. Κυρίως οι πρώτες θέσεις είναι που διεκδικούνται. Οι πρώτες. Και στο δεύτερο γύρο, αλλά στην εξάδα όχι πάντα. Πολλές φορές παραδείγματα που ομάδες που ήταν αρκετά πίσω, φέρνοντας 2-3 αποτελέσματα, μπήκαν στην εξάδα και πήγαν μετά στα μπαράζ για την Ευρώπη. Μάλιστα. Θέλω όμως πριν κλείσουμε να μας κάνει ένα δικό του σχόλιο. Τι κάνει ο Γιάννης Χατζηνικολάου στο διάστημα? Γιατί πολλοί το περιμένουν κάποια στιγμή να ενταχθεί στον Όφη και λόγω σχέσεων και... Τι κάνω, το τελευταίο διάστημα, το χρόνο, αυτό το χρόνο που δεν ήμουν με ομάδα, έχω τελειώσει, είχα πάει στις σχολές εκπαιδευτών, τελείωσα τη σχολή εκπαιδευτών προπονητών. Είμαστε στην τρίτη φάση τώρα. Με αυτό ασχολούμαι αυτό το διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, είχα αποκτάτε περισσότερο και γνώσεις, έτσι. Ναι, κυρίως για το αντικείμενο της προπονητικής. Θέλω να είμαι μέσα στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου και προσπαθώ να ενημερώνουμε από οποιοδήποτε. Αφού είχα το χρόνο να το κάνω, πήγα και το έκανα. Καλή επιστροφή θα ευχηθώ εγώ πριν κλείσουμε. Να είστε καλά, γιατί νομίζω το ποδόσφαιρο χρειάζεται ανθρώπους σαν και εσάς και επαγγελματίες. Ο Όφη ευτύχησε αυτή τη στιγμή να έχει ανθρώπους τουλάχιστον που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο. Βασικό. Και δεν εννοούσα πριν τον πάγκο του Όφη, το θέση του προπονητή, να μην παρεξηγηθώ. Εννοούσα γενικότερα μια θέση στον Όφη, επειδή τυχαίνει ο Γιάννης Χατζηνικολάου να έχει πάρα πολύ καλή θέση. Είναι η γενιά σου στον Όφη. Οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι μια χαρά. Όλα είναι καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Ή στο επανειδήν, θα πω εγώ.